Καλησπέρα σας. Συνήθως, όταν με καλούν σε κάποια εκδήλωση για ομιλητή, το θέμα κινείται γύρω από κάποιο τεχνικό κομμάτι της ανάπτυξης λογισμικού ή πιο συγκεκριμένα της ανάπτυξης video games. Σε μια περίπτωση που θα κινδυνεύατε πάρα πολύ να πέσετε για ύπνο σε 5 λεπτά. Οπότε, σήμερα σε συνδυασμό με το γεγονός ότι γενικά δεν μου αρέσει πολύ να μιλάω. Βασικά, αν δεν ήταν το TED, παίζει το Σαββατοκύριακο να μην μιλάγα σε άνθρωπο. Λοιπόν, είναι πολύ ωραία. Οπότε, θέλω σήμερα, και έχοντας κερδίσει την υπήκειά σας, να σας μιλήσω για κάτι μη τεχνικό και ίσως λίγο πιο ενδιαφέρον. Ζώντας, λοιπόν, κι εγώ στην Ελλάδα της κρίσης τα τελευταία χρόνια, είναι πολλές φορές που θέλω να ρωτήσω κάποιους ανθρώπους γύρω μου τι είναι το πάθος τους. Τι είναι αυτό που τους συναρπάζει, αυτό που πέφτουνε το βράδυ για να κοιμηθούν και ανυπομονούν να έρθει η επόμενη μέρα. Θέλω να το ρωτήσω αυτό γιατί νιώθω ότι κάπου κάτι έχουμε ξεχάσει, κάπου λοξοδρομήσαμε, χάσαμε το δρόμο και έχουμε όλοι οχυρωθεί σε μια αμυντική στάση, η οποία προσπαθεί να εξασφαλίσει ένα βασικό βιοπορισμό και όπως βλέπουμε γύρω μας συνέχεια να τελικά να αποτυγχάνει παρόλες αυτές τις σημαντικές θυσίες. Θέλω λοιπόν να μοιραστώ μαζί σας το γιατί πιστεύω ότι αυτό αποτυγχάνει και θα συνεχίσει να αποτυγχάνει μέσα από τη δικιά μου εμπειρία το να ακολουθήσω το πάθος μου και πώς αυτό επέφερε αλλαγές στον εαυτό μου, αλλά ακόμα πιο πολύ πώς αυτό ήταν μια αφορμή να δημιουργηθεί ένα κύμα αλληλεπιδράσεων θετικών σε ένα ευρύτερο περιβάλλον γύρω από μένα. Ποιο είναι λοιπόν το πάθος μου, ας το δούμε μαζί. Ξεκίνησα να ασχολούμαι με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, όταν το να ασχολήσουμε με τους υπολογιστές δεν ήταν cool. Οι υπολογιστές ήταν κάπως έτσι. Ο πατέρας μου αγόρασε ένα υπολογιστή για το γραφείο, ήμουν 9 χρονών και ξαφνικά σταμάτησε ο χρόνος. Μέχρι να φτάσει κάθε μέρα το απόγευμα για να ασχοληθώ με τον υπολογιστή, δεν πέρναγε η ώρα. Αυτό που έκανα λοιπόν, γιατί εκείνη την εποχή, ξέρετε, δεν υπήρχαν πολλά πράγματα αντικειμενικά να κάνεις με έναν υπολογιστή, δεν υπήρχε για παράδειγμα το ίντερνετ. Το πιο αστήριο πράγμα που μπορείς να κάνεις ήταν να δημιουργήσεις δικά σου προγράμματα. Έτσι έκανα και εγώ λοιπόν, καθόμουν τα μεσημέρια και έγραφα κώδικα σε ένα τετράδιο. Ωστόσο, μόλις πάω στο γραφείο να τον έχω έτοιμο, γιατί το πρόγραμμα ενός 9 χρόνων είναι πολύ πιεσμένο, δεν ήθελα να χάνω χρόνο. Λοιπόν, οπότε πρόσφατα βρήκα ένα τέτοιο τετράδιο και ξεφυλίζοντάς το, αυτό που είδα μου έκανε και εμένα εντύπωση, γιατί πραγματικά το είχα ξεχάσει. Αυτό που είδα ήταν το εξής, το οποίο αν ξεπεράσουμε το γεγονός ότι μάλλον ήξερα καλύτερα να γράφω κώδικα παρά ελληνικά, το πρόγραμμα αυτό περιγράφει ένα παιχνίδι που, όπως λέει χαρακτηριστικά, προσπαθείς, έχει σκοπό να αντιμετωπίσει το στρατό του Δία που απήγαγε την κόρη του βασιλιά της Γης. Εντυπωσιακό σενάριο για 9χρονο. Λοιπόν, στη συνέχεια, λίγο αργότερα, άρχισα να δημιουργώ στο γυμνάσιο πλέον, άρχισα να δημιουργώ κυκλώματα τα οποία επέκτηναν την λειτουργία του υπολογιστή, ώστε να παίζουν τα παιχνίδια μου να έχουν ομιλία και ηχητικά εφέ. Το οποίο το ονόμασα Sound Printer τότε, γιατί συνδεόταν στη θέση που μπαίνανε οι εκτυπωτές εκείνη την εποχή. Στο πανεπιστήμιο αργότερα ασχολούμαι με το να φτιάχνω μηχανές 3D των γραφικών για να καταλήξω 4 χρόνια αργότερα να έχω φτιάξει μια ολοκληρωμένη μηχανή κατασκευής γραφικών, παιχνιδιών βασικά, την οποία και έδωσα open source μετά δωρεάν στον κόσμο. Το Open Hub αυτή τη στιγμή την κοστολογεί στα 2,2 εκατομμύρια δολάρια σαν κόστος. Ποιο λοιπόν ήταν το πάθος μου? Νομίζω ήταν πασιφανές, ήταν το να δημιουργώ video games. Παρόλο που δεν το έκανα, σε καμία περίπτωση, μέχρι ένα πολύ μεγάλο ένα σημείο στη ζωή μου. Το περίεργο ήταν ότι παρόλο που στην περίπτωσή μου ήταν κάτι τόσο κραυγαλαίο αυτό που ήθελα να κάνω, σε καμία περίπτωση δεν γινόταν πραγματικότητα. Βασικά, κανείς δεν μου είχε δείξει καν ότι υπάρχει αυτό σαν ενδεχόμενο. Όταν, θυμάμαι, είχα μιλήσει ένα καθηγητή μου για τη μηχανή γραφικών αυτή που έφτιαχνα εκείνη την εποχή, στο πρώτο έτος, για να βοηθήσει σε ένα σημείο που χρειαζόμουν, η απάντηση που έλαβα ήταν: καλογύρου, παιδί μου, τι να τις κάνω τις τρισδιάστατες πατάτες. Τιμολόγια, κόβει. Λοιπόν, αυτή ήταν η πραγματικότητα τότε στην Ελλάδα, που αυτό που φτιάχνει να κόβει τιμολόγια. Αλλιώς δεν είχε νόημα να το φτιάχνεις. Οπότε και εγώ ασχολούμουν με τέτοιους τομείς, ασχολούμαι με εταιρείες που κάνανε τέτοια δουλειά συγκεκριμένη στη βιομηχανία που υπήρχε εκείνη την εποχή. Παράλληλα, έκανα αυτό που κάνανε 9 στους 10 άνθρωποι που έτυχε να περάσουν πληροφορική εκείνη την εποχή. Ασχολούμαι με την εκπαίδευση. Έκανα λοιπόν μαθήματα στο ΤΕΙ της Λάρισας, στη δευτεροβάθμια, στην πρωτοβάθμια. Και αυτό που γινόταν ήταν ότι από τη μία πλευρά ένιωθα ότι δεν εκμεταλλευόμουν στο έπακρο τις δυνατότητές μου. Και από την άλλη ήταν ότι πολλές φορές ένιωθα ότι δεν ήμουν ικανός για αυτό που έκανα, γιατί ουσιαστικά κανείς δεν με είχε εκπαιδεύσει να είμαι εκπαιδευτικός.
Έμπλεκα διαρκώς σε καταστάσεις όπου ερχόταν ένας μικρός τόσος εδώ, τρίτη δημοτικού, κλαμμένος, σαν να έχει τελειώσει ο κόσμος. Και μέχρι να μου πει τι έγινε, νόμιζε ότι πραγματικά τέλειωσε ο κόσμος και αυτό που του είχε συμβεί ήταν ότι του είχαν λυθεί τα κορδόνια. Λοιπόν, η απάντησή μου ήταν γιατί δεν τα δένεις. Αδυνατούσα να γυρίσω τόσο πίσω και να θυμηθώ ότι ένα από τα πράγματα τα οποία είναι τα πιο δύσκολα όταν είσαι τρίτη δημοτικού και για τα οποία θαυμάζει τους μεγάλους είναι ότι σου δένουν τα κορδόνια. Λοιπόν, έτσι λοιπόν, βλέποντας όλα αυτά τα πράγματα και βλέποντας κάποια στιγμή την αγορά κάπως όρημη, αποφάσισα να φτιάξω ένα παιχνίδι. Το 2012 λοιπόν, κυκλοφόρησα ένα παιχνίδι που λέγεται Popcorn και στην ίδια χρονιά. Λίγο αργότερα, ένα δεύτερο παιχνίδι που λεγόταν Flycraft. Για καλή μου τύχη, τα παιχνίδια αυτά έγιναν μεγάλη επιτυχία στο εξωτερικό και κερδίσανε βραβεία, το οποίο μου έδωσε μια τεράστια ικανοποίηση. Έτσι, από μικρός προσπαθούσα να φτιάξω video games, γιατί για μένα αυτό ήταν ο καλύτερος τρόπος να εκφράσω τη δημιουργικότητά μου. Γιατί την πλευρά του δημιουργού ένα παιχνίδι δεν είναι τίποτα άλλο από την σύνθεση της ζωγραφικής, της μουσικής, της μυθοπλασίας, της αφήγησης και της τεχνολογίας, από τη πιο δύσκολη τεχνολογία που μπορείς να φτιάξεις, ένα πακέτο τέχνης που στο τέλος απαιτεί και την αλληλεπίδραση με τον κοινωνό της για να απογειωθεί. Για μένα ήταν εκπληκτικό. Αντλώντας λοιπόν απλά την ικανοποίηση του να φτιάχνω παιχνίδι για να παίζει μικρή μου αδερφή, ξαφνικά βρέθηκα με τον να αλληλεπιδρούν μαζί μου καθημερινά 20.000 καινούργιοι άνθρωποι σε σταθερή βάση, οι οποίοι μου στέλνανε φωτογραφίες από το μπλουζάκια με τους ήρωές μου απάνω, τα παιδιά τους να παίζουν. Ήταν κάτι καταπληκτικό για μένα. Το σημαντικότερο όμως δεν ήταν αυτό που συνέβη σε μένα. Το σημαντικότερο ήταν πως μέσα από αυτό το πράγμα ξεκίνησε μια σειρά αλληλεπιδράσεων, την οποία δεν περίμενα. Κάποια στιγμή έγινε γνωστό αυτό στην Ελλάδα, η επιτυχία των παιχνιδιών, που αυτό που συνέβη ήταν ότι ξαφνικά δεν σταμάταγε για το τηλέφωνό μου να χτυπάει. Βασικά δεν σταμάταγε για το δικό μου, δεν σταμάταγε για τη γιαγιά μου, δεν σταμάταγε από παλιές δουλειές που είχα δουλέψει, από δημοσιογράφους που προσπαθούσαν να βρούνε το τηλέφωνό μου τελικά για να πάρουν μια συνέντευξη να κάνουμε. Όλη αυτή η δημοτικότητα δημιούργησε το εξής τότε που δούλευα, όπως έμαθα αργότερα, δημιουργήθηκαν ομάδες φοιτητών οι οποίες προσπαθούσαν να φτιάξουν παιχνίδια. Οι περισσότεροι από αυτούς. Για τους περισσότερους από αυτούς, αυτό ήταν κάτι σαν μια άσκηση εκμάθησης, η οποία ήταν πολύ αποδοτική. Παρ' όλα αυτά, τα παιδιά τα οποία πραγματικά είχαν και αυτά το πάθος αυτό το πράγμα και ήταν αρκετά ικανοί να μπορέσουν να το φέρουν αυτό σε πέρας, φτιάξανε παιχνίδια όπως το Tulpa, για παράδειγμα, το οποίο θα κυκλοφορήσει σύντομα και έχει πάρει green light πρόσφατα. Το οποίο είναι πολύ, ήταν σημαντικό για μένα να το βλέπω να γίνεται. Άρχισε να συμβαίνουν πράγματα όπως το να με πάρει ένας πατέρας τηλέφωνο και να μου πει πώς μπορώ να βοηθήσω το γιο του να δημοσιεύσει το παιχνίδι που έφτιαχνε τόσο καιρό και κανείς δεν του δίνει σημασία. Το οποίο ήταν πολύ διαφορετικό από αυτό που είχα συνηθίσει μέχρι τότε, όπου με παίρνανε γονείς και μου λέγανε βάλε ένα 5 στο γιο μου, γιατί τον έχω κανονίσει να μπει στον ΟΤΕ. Και θα χάσουμε το βίσμα, άργησε ένα εξάμηνο ακόμα. Πραγματικές ιστορίες. Λοιπόν, χάρη στην επιρροή που είχαν τα παιχνίδια μου σε εταιρείες που φτιάχνουν κινητά, κατάφερα. Αυτό δεν αλλάζει. Ναι. Κατάφεραν τους πίσω να φέρουν τα ακαδημαϊκά τους προγράμματα, τα οποία τρέχανε σε 4-5 πανεπιστήμια μόνο σε όλη την Ευρώπη, στο τρίτη της Λάρισσας. Να φέρουν να δώσουν συσκευές στους φοιτητές, τα SDK τους, να τους δείξουν, να τους κάνουν σεμινάρια πώς μπορούν να αναπτύξουν και αυτοί οι εφαρμογές. Και αυτό που είδα στο ΤΕΙ, ας πούμε, ήταν καταπληκτικό. Μέχρι τότε, δουλεύοντας στο ΤΕΙ για 7 χρόνια, πιστεύεις ότι πραγματικά θέλουν όλοι ένα 5 για να περάσουν και τίποτα άλλο. Αυτό που έγινε τότε ήταν συνταρακτικό. Όλοι είχαν τεράστιο ενδιαφέρον και οι ίδιοι που ήρθαν από το εξωτερικό παρατήρησαν ότι δεν το βλέπαν αυτό σε άλλες χώρες. Και είναι φυσικό αυτό, γιατί όταν είσαι μια χώρα κρίσης, ψάχνεις να βρεις όλες τις επιλογές σου, να διοχετεύσεις τη δημιουργικότητά σου. Και όταν βλέπεις την ευκαιρία, ψάχνεις με νύχια και με δόντια για να καταλάβεις τι είναι αυτό και να βοηθήσεις. Μέσα και από αυτό. Ομάδες φοιτητών καταφέρανε και φτιάξανε εφαρμογές, οι οποίες γίνανε γνωστές παγκοσμίως. Ταξιδέψανε μέσα από αυτές τις εφαρμογές στο εξωτερικό, γνωρίσαν άλλους developers, είδαν πώς γίνονται τα πράγματα εκεί και γυρίσαν πίσω τώρα έχοντας αυτή τη γνώση για να συνεχίσουν από εδώ. Άνθρωποι, άσχετοι και σχετικοί, πάντα με ρωτάγανε πώς μπορώ να κάνω πλέον την ιδέα μου πραγματικότητα. 9 στους 10 από αυτούς, συμφωνώ μαζί σας, δεν είχαν δυνατότητα να το κάνουν. Παρ' όλα αυτά ήταν εκεί, στην αρχή του μονοπατιού, προσπαθούσαν
προσπαθούσαν να ξεκινήσουν κάτι και πολλές φορές αυτό είναι αρκετά είναι καλό, να μην ξέρεις πόσο δύσκολο θα είναι. Αλλά ξεκινώντας, αν αυτό είναι το πάθος σου, θα καταφέρεις να γίνεις αρκετά καλός για να το καταφέρεις. Και σίγουρα, αν δεν πετύχεις και τον αρχικό σου σκοπό, θα έχεις πετύχει ωραία πράγματα. Σήμερα, καλώς ή κακώς, έχουμε ξεφύγει από την εποχή που η παραγωγικότητά σου καθορίζεται από μισθολογική επιβράβευση ή τιμωρία. Αυτό έχει αποδειχθεί ότι έχει σταματήσει να δουλεύει. Αν αυτό που κάνεις είναι κάτι περισσότερο από το πάρει το σφυράκι σου και χτύπα το καρφάκι σου. Χρειάζεται να πάμε σε μοντέλα ανώτερα του δουλεύω σε μια πυραμίδα, χτίζω την πυραμίδα, η οποία πυραμίδα δεν μου δίνει τίποτα πίσω, δεν με ενδιαφέρει καν. Παρ' όλα αυτά δεν είμαι σκλάβος και δεν είμαι σκλάβος γιατί απλά πληρώνομαι γι' αυτό. Πρέπει να καταφέρουμε να πείσουμε τον εαυτό μας και τους γύρω μας να ασχοληθούν με αυτά με τα οποία είναι. Είναι σημαντικά και μας εμπνέουν. Μόνο έτσι θα καταφέρουμε να λύσουμε ανώτερα προβλήματα. Παρ' όλα αυτά, δείτε σήμερα τι κάνουμε, για παράδειγμα, στους μαθητές μας. Τους περνάμε όλους μέσα από μία κληροτίδα επιλογής σπουδών, στην οποία οι επιδόσεις τους, στο τέλος, απλά επηρεάζουν την κατανομή πιθανότητας του σε ποια σχολή θα περάσουν. Που ακόμα και η πρώτη τους επιλογή, συνήθως καθορίζεται από τι, από το ποιο επάγγελμα έχει τη λιγότερη ενεργία στο μέλλον, ή ακόμα χειρότερα από το ποιο επάγγελμα πιστεύαν οι γονείς τους ότι θα είναι καλό στην εποχή τους. Το έβλεπα αυτό ρωτώντας μικρά παιδάκια στο δημοτικό, όταν είχα επαφή μαζί τους, ότι, ξέρετε, εκεί πέρα βλέπεις τι πιστεύουν οι γονείς βασικά. Ρώταγα τι θέλουν να γίνουν να μεγαλώσουν και πήγαινε η κατάσταση γιατρός, δικηγόρος, δικηγόρος, γιατρός, μηχανικός. Πιο μετά είχε γίνει κιόλας στρατιωτικός, γιατρός, στρατιωτικός γιατρός. Λοιπόν, μόνο ο Γιωργάκης μου είχε πει κάτι που ήταν original σίγουρα, ήταν ότι ήθελε να γίνει όταν μεγαλώσει συνταξιούχος στον παππού. Το οποίο ήταν. Λοιπόν. Βλέποντας λοιπόν αυτά τα πράγματα, καταλαβαίνουμε ότι κάτι πρέπει να αλλάξει. Σήμερα είναι δυνατόν να σπουδάσεις όποτε θες, όπου θες, σε όποιο μέρος χρειάζεται και φυσικά να αλλάξεις και κατεύθυνση αν χρειάζεται. Πρέπει να ακολουθήσουμε αυτό το μοντέλο. Είναι δυνατόν σήμερα να κάνουμε πράγματα τα οποία ήταν αδιανόητο πριν από 20 με 30 χρόνια. Ποιος θα διανοούτανε ότι μπορεί να είσαι κάτω από 30 χρονών, χωρίς να έχεις χρήματα και να μπορείς να φτιάξεις ένα προϊόν και να το φέρεις στην αγορά χωρίς να έχεις εργοστάσιο. Δεν μπορούσε κανείς να σε προετοιμάσει για κάτι τέτοιο. Αντίστοιχα, σήμερα δεν μπορεί να σε προετοιμάσει κάποιος για αυτό που θα ισχύει σε 20 χρόνια. Το σίγουρο μας στοίχημα είναι να μπορέσουμε να καλλιεργήσουμε αυτή την έμφυτη δημιουργικότητα που έχουμε και να διδάξουμε τρόπους με τους οποίους μπορεί αυτή η δημιουργικότητα να λύσει τα προβλήματα που έχουμε στο σήμερα, στο κάθε σήμερα. Ανάπτυξη, λοιπόν, grow, το θέμα του συγκεκριμένου TED. Και νιώθω πολλές φορές ότι με το ανάπτυξη έχει χαλάσει κάπως η λέξη τελευταία, γιατί με το που λέμε ανάπτυξη καταλαβαίνουμε αυτομάτως οικονομική. Ενώ η οικονομική ανάπτυξη θα πρέπει να είναι τελικά απλά το παραπροϊόν όλων των άλλων τομέων που θα πρέπει να αναπτύξουμε σαν προσωπικότητα και σαν κοινωνία. Θα ήθελα λοιπόν, κλείνοντας, να σας κάνω μία απλή πρόταση. Ότι να ακολουθήσετε το πάθος σας, να το ακολουθήσετε με τόσο ισχύ που να εμπνεύσει τους γύρω σας να κάνουν το ίδιο, γιατί στο κάτω-κάτω της γραφής, σε αντίθεση με τα video games που φτιάχνω, στον πραγματικό κόσμο έχουμε μόνο μία ζωή. Σας ευχαριστώ.